Πώς ήταν η ζωή στο οικοτροφείο, ήταν δύσκολη? Έτυχε να μην έχω γονείς και να γνωρίσω τον πατέρα Μελέτιο. Από πνευματική χαρά και οποιαδήποτε χαρά υπήρχε στον κόσμο τη λαμβάναμε από αυτόν. Ποτέ δεν στερηθήκαμε κάτι στη ζωή μας. Μέχρι και φροντιστήρια γινόντουσαν, μέχρι και χαρές κοσμικές απολαμβάναμε. Ο Βερίας, ο Αλέξανδρος, ήταν από παλιά χρόνια γνωστός μου και μόλις του είπα λίγα βασανάκια μας, έλα εδώ πέρα λέει, και με πήρε, πήγαμε στο αυτό, στην Παναγιοπούλα, ζωδόχο πηγή, και εκεί εγκαταστηθήκαμε και συνέχισε το έργο. Παιδάκια πολλά προσταθήθηκαν, έγιναν και παπάδες. Πόσα παιδιά περίπου πέρασαν από εκεί? Γράφουμε έτσι κουτουρό, έτσι υπολογίζομαι τα χίλια, αλλά περισσότερα θα, γιατί πολλά χρόνια και πάντα είχα παιδιά πολλά. Κύριε Κοσμίδη, βλέπω κρατάτε ένα πακέτο με κάποια τρόφιμα για τον πατέρα Μελέτιο. Πατέρα Μελέτιο είναι. Τα στέλνουν από τη Βέρεια κάθε μέρα δωρεά. Για συντήρηση ποιον? Για συντήρηση και τα παιδιά που έρχονται και για τον εαυτό του. Το γνωρίζετε τον πατέρα Μελέτιο πολύ καιρό? Πώς. Είναι άνθρωπος που δεν φτάνεται, που δεν τον φτάνει κανένας. Είναι, αν και είναι αόματος, δεν τον φτάνει κανένας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, λένε. Κόσμο, δικηγόρος έχει βγάλει, επιστήμονες. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πόρους, δεν έχει ούτε καν σύνταξη. Μέχρι πρώτη δεν είχε ούτε σύνταξη. Δεν ενισχύει ο κόσμος. Κι όμως με αυτά τα λίγα χρήματα μεγάλωσε 800 παιδιά και παραπάνω. 800, ναι. Καθηγητές, γιατροί, παπάδες, από όλους. Η εκκλησία εδώ, η ντόπια, πώς του φέρθηκε? Η εκκλησία, καλά. Τον βοήθησε καθόλου? Κανένα δεν τον βοήθησε, μόνο είναι από έξω. Οι διάφοροι άνθρωποι. Η εκκλησία δεν θα τον βοηθήσει. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που δεν φτάνεται. Δεν φρόντιζε μόνο για τη σωτηρία των ψυχών στη ζωή του ο πατέρας Μελέτης. Πάσχιζε και μάτωνε για τη μόρφωση των παιδιών του, να τα κάνει άξιους και δυνατούς σε μια κοινωνία που τσαλακώνει τους αδύνατους και δεν έχει ευαισθησία για τους ανήμπορους. Αυτό το οικοτροφείο σημαντικές μονάδες, έτσι δεν είναι, από αυτά τα παιδιά που πέρασαν? Πάρα πολλά παιδιά, μονάχα να σας πω ότι έχουν γίνει 60 παπάδες μονάχα. Πόσους γιατρούς ξέρω εγώ, καμιά 20, 30 είναι, πόσοι δικαστές έχουν φτάσει σε ανώτερες θέσεις σήμερα της πολιτείας, αξιωματικοί στο στρατό. Αυτά τα παιδιά γύρισαν μετά να σας βοηθήσουν στο έργο που είχατε? Κοιτάξτε, λοιπόν, είναι μερικά παιδιά, με βοηθήσανε. Τα περισσότερα παιδιά όμως σας ξέχασαν? Κανείς δεν με ξέχασε, αλλά κοιτάξτε, παρακαλώ, δεν το θεωρώ εγώ ως ούτε ανάγκη ούτε και καλό να ζητήσω από τα παιδιά που προστάτησα να με βοηθήσουν. Δεν έχω απαιτήσεις. Κύριε Τριανταφυλλίδη, από μωρό παιδί βρεθήκατε στα χέρια του πάτερ Μελέτιου και μεγαλώσατε μαζί του. Μάλιστα. Πόσα χρόνια μείνατε στο Ίδρυμα? Γύρω στα 12 χρόνια. 12 χρόνια. Η ζωή πώς ήταν με αυτόν τον άνθρωπο? Η ζωή ήταν όπως μια οικογένεια, όπως ήταν ένας πατέρας με τα παιδιά του και τα φρόντιζε για τη διαβίωσή τους, για το σχολείο. Το νιώθετε σαν πατέρα σας? Οπωσδήποτε. Ακόμη και σήμερα? Και σήμερα. Αρνήθηκε ποτέ να φιλοξενήσει παιδί? Όχι. Το πιο έντονο περιστατικό που περάσατε με τον πατέρα Μελέτη, ποιο ήταν? Ήταν ότι μια φορά παίζαμε δύο παιδιά, ένα του πατήρ Μελετίου, ένας εγώ ας πούμε και ένας από έξω. Και ζήλεψε αυτό το παιδί σε μένα ότι είχα 2-3 σακάκια και αυτό δεν είχε κανένα.
Και αυτό ακόμα το θυμάμαι και το λέω. Ότι εμείς τα παιδιά τα ορφανά, που δεν είχαμε γονείς, είχαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή τον ντύσιμό μας και τη φροντίδα μας. Ενώ ήταν άλλα παιδιά που υποφέρανε από έξω και δεν είχαν αυτό που έπρεπε να έχουν. Το όραμα σας ποιο είναι, το τελευταίο σας όνειρο? Το τελευταίο μου όνειρο και απ' αρχής είναι να πιάσουμε ένα πτωχοκομείο. Να έρθουν εδώ πέρα ο πτωχά ορφανά, ο κοριτσάκια, να μάθουν γράμματα, να μάθουν και τέχνες και να πάνε στα σπίτια τους, να παντρευτούν ό,τι θέλουν να κάνουν. Και τίποτε γρήγορες, τίποτε άπορες γυναίκες που δεν έχουν, που την κεφαλή κλείνει. Έχετε σκοπό να συνεχίσετε το έργο του εσείς, τα παιδιά που έχουν περάσει στον κλήρο πια? Εμείς, ό,τι μας έδωσε ο γέροντας, εμείς προσπαθούμε να το μεταδώσουμε. Τι μας έδωσε? Να έχουμε αγάπη, να αγαπάμε τα σπίτια μας, να αγαπάμε τον κόσμο μας. Δεν είπε σε κανένα να γίνει παπάς, σε κανένα δεν είπε να γίνει καλόγερος και μάλιστα ο ίδιος μας προτέτρεπε να παντρευτούμε, να ανοίξουμε σπίτια, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλοί νοικοκυρέοι και υπόδειγμα. Εγώ είμαι τυφλός, δυνάμεις σε μένα δεν υπάρχουν να λέμε θα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς. Όχι, αλλά ό,τι φωτίζει ο Πανάγαθος Θεός. Όποιος λέω δεν πιστεύει τον Θεό, ούτε και γεννήθηκε εις τον κόσμο και άνθρωπος. Όποιος δεν πιστεύει λοιπόν στον Θεό, δεν γεννήθηκε στον κόσμο σαν άνθρωπος. Μία σοφή κουβέντα αυτού του γέροντα, που τουλάχιστον ας μην τον ξεχάσουμε, όχι μόνο αυτές τις μέρες, γιατί και ο πατέρας Μελέτιος, αλλά και ο Παγιώργης του Περάματος, είναι δύο μοναδικοί, θα έλεγα, άνθρωποι, που σε μια εποχή που η πίστη περνάει τόση σημαντική κρίση, τόση σοβαρή κρίση, αυτοί οι δύο παππούδες, αυτοί οι δύο ιερωμένοι, βγάζουν μπροστά μας όλο αυτόν τον πανέμορφο κόσμο της πίστης. Τους παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη χαρά και με ιδιαίτερο σεβασμό, μέρες που είναι, άγιες μέρες, γιορτινές μέρες, θέλοντας να πούμε σε όλους εσάς ότι αυτές τις ημέρες ειδικά θα πρέπει πραγματικά η αγάπη που έχουμε μέσα μας για τους γύρω μας να κυριαρχεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που χρειάζονται αυτή την αγάπη μας. Όμως εδώ θα διακόψουμε και πάλι για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.